Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Σήμερα θα φτιάξουμε μία νηστίσιμη συνταγή. Μία πολύ εύκολη, γρήγορη συνταγή που θα ζηλέψετε όλοι και θα φτιάξετε αμέσως στο σπίτι σας. Νηστίσιμα και φτεδάκια με μανιτάρια. Μία πεντανόστιμη και γευστική πολύ συνταγή. Έχω εδώ στο πάγκο μου όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Σε ένα τηγανάκι στο ηλεκτρικό ματάκι μου θα τσιγαρίσω πρώτα ένα κρεμμύδι ξερό, δύο σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο και το κρεμμύδι και το σκόρδο, αρκετά ψιλοκομμένα, και 200 γραμμάρια μανιτάρια άσπρα. Όλα μας τα υλικά πρέπει να είναι πολύ ψιλοκομμένα γιατί θα κάνουμε και φτεδάκια. Το κυρίως υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πατάτα. 3 πατάτες έχω εδώ, να δείτε, βρασμένες και λιωμένες, όπως κάνουμε τον πουρέ. Είναι εδώ έτοιμες και περιμένουν για να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε βάλει στο τηγανάκι μας ηλιέλαιο, γιατί όπως είπαμε είναι νηστίσιμη η συνταγή μας, και θα προσθέσουμε το κρεμμύδι μας. Θέλουμε τα υλικά μας να σοταριστούν πολύ καλά, να μαλακώσουν. Θα προσθέσουμε τις 2 σκελίδες σκόρδο και τα μανιτάρια μας. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά να σοταριστούν, να μαλακώσουν και να μαραθούν τα υλικά μας. Είναι έτοιμα. Θα τα αφήσουμε 5 λεπτά για να κρυώσουν. Είμαστε έτοιμοι. Τα υλικά μας έχουν κρυώσει. Έχω εδώ τις 3 πατάτες που είναι βρασμένες και λιωμένες καλά και μέσα σε αυτές θα ρίξω τα μανιτάρια, τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά. Και τώρα φυσικά από όλα τα υλικά που όπως κάνουμε και φτεδάκια με κιμά δεν μπορούμε να βάλουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε αυγό, γάλα, τίποτα από αυτά, ούτε ελαιόλαδο, θα βάλουμε λίγο ηλιέλαιο, θα βάλουμε μπαχαρικά, μπόλικα, λίγο πάπρικα γλυκιά, αλάτι, κύμινο, ρίγανη, και πιπέρι. Ανακατεύουμε πολύ καλά και θα προσθέσουμε και μαϊντανό. Αν έχετε φρέσκο, βάλτε φρέσκο. Εγώ έχω πάντα στην κατάψυξη μαϊντανό, σέλινο και άνηθο κατεψυγμένο, για να έχω πάντα. Τελευταίο υλικό, αλλά δεν θα βάλετε πάρα πολύ, ανάλογα με το μείγμα που έχετε κάνει, γιατί δεν έχει μέσα υγρά αρκετά, θα βάλουμε λίγο αλεύρι, για να μπορέσουμε να τα πλάσουμε κιόλας, να γίνουν ωραία και να μην κολλάνε κιόλας. Άρα μία κουταλιά της σούπας ή 2 είναι αρκετές. Είμαστε έτοιμοι να πλάσουμε και να φτιάξουμε στρογγυλά και φτεδάκια. Με ένα κουτάλι θα παίρνετε μία μικρή ποσότητα από το μείγμα που φτιάξαμε. Κοιτάξτε, πολύ εύκολα πλάθετε, όχι τόσο μεγάλο, όσο θέλετε κι εσείς φυσικά. Εγώ δεν τα κάνω στρογγυλά, ολοστρόγγυλα, φουσκωτά. Τα πατάω και λίγο, έτσι, ώστε να μπορούν να ψηθούν και να τηγανιστούν και μέσα να είναι ψημένα. Έτσι όπως είναι τώρα το κεφτεδάκι μας, θα φτιάξουμε όλο το μείγμα. Είναι πάρα πολλά, αλήθεια σας λέω, δηλαδή 3 πατάτες και όλα τα υλικά που βάλουμε γίνονται πολλά κεφτεδάκια. Και έτσι όπως είναι το κεφτεδάκι μας, θα το βάλουμε στην φρυγανιά να το περάσουμε. Γίνεται έτσι και είναι έτοιμο για τηγάνι. Άρα θα... Έτσι.
Έπλασα τα κεφτεδάκια μου και είναι έτοιμα για τηγάνι. Κοιτάξτε πόσα έγιναν, είναι 30 κομμάτια περίπου, αν τα μέτρησα καλά. Πάμε να τηγανίσουμε. Το ηλιέλαιο που έχουμε βάλει για να τηγανίσουμε έχει κάψει και θα βάλουμε σιγά σιγά τα κεφτεδάκια μας στο τηγάνι. Δύο λεπτάκια θα ψηθούν από τη μια μεριά, δύο από την άλλη. Τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα και θα τα βάλουμε στο απορροφητικό χαρτάκι μας, ένα-ένα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει, θα τα αφήσετε κι εσείς έτσι να ροδοκοκκινήσουν από πάνω. Θα φτιάξω όλα τα κεφτεδάκια και θα τα δούμε στο τέλος. Τηγανίσαμε όλα μας τα κεφτεδάκια, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα κάνουμε και μια σάλτσα ντομάτας. Στο λαδάκι που έχουμε τηγανίσει τα κεφτεδάκια μας, δεν θα το πετάξετε. Αυτό το λίγο που έχει μείνει, θα βάλουμε μέσα φρέσκια ντομάτα, 3 ντομάτες τριμμένες στο χοντρό τρίφτη, με μια σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη από πάνω. Θα το ρίξετε. Σε σιγανή φωτιά, για να μην γίνεται και χάλια, θα βάλουμε λίγο ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας πολτό ντομάτας. Θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας, ρίγανη, μπόλικη ρίγανη, ταιριάζει πολύ, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Θα ανακατέψουμε και θα αφήσουμε 3-4 λεπτάκια έτσι να σιγοβράσει η σάλτσα μας και θα είναι έτοιμη για να τη δοκιμάσουμε με τα κεφτεδάκια. Τα νηστίσιμα κεφτεδάκια με μανιτάρια και πατάτα είναι έτοιμα. Πραγματικά μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, θέλω να τα δοκιμάσουμε μαζί με τη συνοδευτική σάλτσα ντομάτας, επίσης νηστίσιμη που φτιάξαμε. Παίρνουμε ένα κεφτεδάκι, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει και πήρε φυσικά και ωραίο χρώμα. Να το, από μέσα είναι έτσι. Φαίνεται και το μανιτάρι. Η σάλτσα ντομάτας είναι πάρα πολύ νόστιμη. Τη βάλαμε βέβαια και στο λαδάκι που τηγανίσαμε τα κεφτεδάκια. Το κεφτεδάκι είναι ξεροψημένο απ' έξω, είναι μαλακό μέσα, επειδή η πατάτα ούτως ή άλλως είναι μαλακιά, καταλαβαίνεις και το μανιτάρι, καταλαβαίνεις και το κρεμμυδάκι, είναι πολύ νόστιμο και γευστικό και πολύ ελαφρύ. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κεφτεδάκι. Δεν έχει ρουφήξει επίσης λάδι. Αυτή ήταν η σημερινή συνταγή μου, η νηστίσιμη συνταγή μου. Εύχομαι να τη φτιάξετε κι εσείς, να μου πείτε και τα σχόλια, να κάνετε ένα like και ένα sub και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε όταν ανεβάζω μια συνταγή. Εμείς είμαστε εδώ, εύχομαι να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με μια καινούρια συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!